Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το γήπεδο του Μεσσηνιακού, εδώ που κοντραοχτυπιούνται για την 8η αγωνιστική ο Μεσσηνιακός και ο Τσιγκλιτήρας της Πύλου. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που θέλει η Πύλου να κάνει το 8 στα 8 και να παραμείνει στην κορυφή της αλφα τοπικής κατηγορίας. Μεσαία γραμμή τώρα θα γίνει η προθετική παλιά πίσω από την πλάτη της άμυνας. Σταματάει όμως η φάση ως offside εκεί για τον Διακουμή. Φάουλ τώρα ετοιμάζει να εκτελέσει ο Τσάτσος. Ο Τσάτσος θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά ανάποδη, θα μαζέψει όμως την μπάλα ο Σκαλέος. Καλή στιγμή. Φάουλ τώρα για την ομάδα της Πύλου. Χοντζάει στην εκτέλεση. Θα περάσει μπάλα και το γκολ. Το 1-0 ή για την ακρίβεια το 0-1 για την ομάδα του Τσιγκλιτήρα της Πύλου εδώ στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Χοντζάη στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Βάζει μπροστά τους φιλοξενούμενους του Νίκου Καγαλέτρη. Και βέβαια βάζει, για να δούμε τώρα την επιθετική προσπάθεια του Μεσσηνιακού από τα δεξιά κουλουράς. Θα βγάλει την σέντρα η κεφαλιά, θα περάσει λίγο δίπλα από την εστία του Μίτζηρα. Τα δεξιά και πάλι η ομάδα του Μεσσηνιακού με στην περιοχή. Θα καρέ. Τώρα θα απομακρυνθεί. Διατηρεί την μπάλα. Εμμανουήλ. Προσποιήσει στο σουτ και μπάλα στα δίκτυα. Το 1-1 στο 34. 9 λεπτά μετά τον γκολ της Πύλου. Έρχεται η ισοφάριση για τους γηπεδούχους με τον Νίκο τον Εμμανουήλ. Με το σουτ που έπιασε με το δεξί. Κόντρα την μπάλα. Και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Μίτζηρα. Ο οποίος μπερδεύτηκε από την πορεία της μπάλας. Και πάλι ο Μεσσηνιακός στο προσκήνιο μετά την ισοφάριση, έτσι είχε ανέβει. Και πάλι ο Εμμανουήλ με το καλό του, τώρα το πόδι του αριστερό. Θα μαζέψει με διπλή προσπάθεια ο Μίτζηρας. Κόρνερ για τους γηπεδούχους. Με πάσα θα γίνει στην περιοχή. Θα πάρει και τις κόντρες ο παίκτης του Μεσσηνιακού. Θα κάνει και το σουτ. Η κόντρα και η μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη στιγμή χαμένη για τον Μεσσηνιακό να πετύχει την ανατροπή και να κάνει το 2-1. Όμως η μπάλα κόντραρε και συνέχεια στο δοκάρι και out. Γλιτώνει εδώ η ομάδα της Πύλου, γλιτώνει πραγματικά από το δοκάρι. Πάλι το κόρνερ για τους γηπεδούχους που έχουν ανεβάσει στροφές. Σουτ έξω από την περιοχή, φεύγει 2 μέτρα έξω από τη δεξιά δοκό. Τώρα το φάουλο με τον Τσάτσο, θα φέρει τα καλά στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά και μπάλα στα δίχτυα. Εκ νέου προβάδισμα για την ομάδα της Πύλου με τον Χοντζάη. Ήταν η όμορφη εκτέλεση από τα δεξιά από τον Σωτήρη τον Τζάτσο. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους ο Χοντζάη και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα να αναπαυθεί στην αριστερή γωνιά του Σκαλέου για το 1-2. Εκ νέου προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους εδώ στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Βλέπουμε ξανά και ξανά το πολύ όμορφο τέρμα από τον Τσιγκλιτήρα. Και βέβαια βάζει γερές βάσεις τώρα για το 8 στα 8 η ομάδα του Νίκου Κακαλέτρη στη σημερινή αναμέτρηση. Προθήκη παλιά τώρα και πάλι Πύλος βρίσκει ανοιχτούς διαδρόμους. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει και το σουτ, θα κόψει τελευταία στιγμή με τα πόδια ο Σκαλέος. Θα γλιτώσει την ομάδα του από νέα παραβίαση.